Με συγκίνηση και χαμόγελα ξεκίνησε ο εμβολιασμός το πρωί στο Ηράκλειο. Πρώτος το εμβόλιο έκανε ο προϊστάμενος του τμήματος επειγόντων περιστατικών και αμέσως μετά για καθαρά συμβολικούς λόγους η προϊσταμένη της ΜΕΘ. Θεωρώ ότι είμαι πεπισμένος ότι το εμβόλιο είναι απόλυτα ασφαλές. Εμπιστευόμαστε την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έχει δοκιμαστεί εξάλλου παντού χωρίς ουσιαστικές παρενέργειες. Ήμουν πεπισμένη από την αρχή ότι ήθελα να εμβολιαστώ και αυτό έπραξα. Γιατί είναι η αρχή για να πάρουμε την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας στα χέρια μας πλέον, νομίζω. Στο Παγνί διαμορφώθηκαν ήδη 5 εμβολιαστικές γραμμές, εκ των οποίων 3 λειτουργούν το πρωί και 2 το απόγευμα, πραγματοποιώντας συνολικά καθημερινά 120 περίπου εμβολιασμούς. Είναι ένα ποσοστό 71%, το οποίο έχει δηλώσει μέχρι σήμερα, αλλά και καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν. Την αρχή του τέλους της πανδημίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα σήμερα προς όλο τον κόσμο, ότι σιγά σιγά θα βγούμε από αυτόν τον εφιάλτη. Ως το μοναδικό όπλο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, χαρακτήρισαν το εμβόλιο γιατροί και νοσηλευτές που εμβολιάστηκαν σήμερα και απευθείας έκλεισαν ραντεβού για να κάνουν τον επαναληπτικό εμβολιασμό. Κατευθείαν με το που τελείωσε ο εμβολιασμός, πήγα, έκανε επικύρωση του ραντεβού μου για την επόμενη, στις 25 του μήνα, κατευθείαν με το μηχανογραφικό τμήμα του νοσοκομείου. Όλα τέλεια οργανωμένα. Είναι συναισθήματα χαράς, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι μια πανδημία η οποία στην ουσία αφορά όλο τον κόσμο και ήδη μπήκαμε στην αρχή του τέλους. Όπως δήλωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, σήμερα έτοιμα για τον εμβολιασμό ήταν όλα τα νοσοκομεία του νησιού και η απόφαση να ξεκινήσει ο εμβολιασμός μόνο στο Παγνί και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ήταν μια κεντρική απόφαση που είχε διαχειριστικό περισσότερο χαρακτήρα, χωρίς όπως τόνισε να τίθεται θέμα μη ετοιμότητας ή μη επάρκειας εμβολίων. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Όλα τα νοσοκομεία μπορούσαν να ξεκινήσουν σήμερα την εμβολιαστική κάλυψη, αλλά όπως μας ζητήθηκε από την Επιτροπή, για λόγους διασφάλισης της διαδικασίας και καθαρά για οργανωτικούς λόγους, ώστε να είναι προγραμματισμένη και πολύ στοχευμένη διαδικασία, ώστε να μην χαθεί ούτε μία δόση εμβολίου. Με βάση τη χθεσινή ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, το Νοσοκομείο Σιτίας και το Διαλυνάκιο Νοσοκομείο Νεάπολης. Θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, θα πρέπει να εμβολιαστούν, διότι εμβολιασμός σημαίνει προστασία. Το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται προβλέπει ο πρώτος εμβολιασμός των υγειονομικών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Ένα από τα, θα έλεγα, καλύτερα εμβόλια που έχω κάνει ποτέ μου, χωρίς κανένα αίσθημα παρενέργειας ή πόνου, και νομίζω ότι βαδίζουμε σε ένα άλλο δρόμο. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό στους οίκους ευγυρίας, η κυρία Μπορμπουδάκη είπε ότι θα πάει παράλληλα με τον εμβολιασμό των υγειονομικών από τις κινητές ομάδες υγείας, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται και τα κέντρα υγείας, μέσω των οποίων θα γίνει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού. Είμαστε έτοιμοι, κάθε μέρα ετοιμαζόμαστε. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία και με μεγάλη χαρά να αρχίσει ο εμβολιασμός αυτός για να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Θεωρώ ότι θα τα πάμε καταπληκτικά. Την ώρα της έναρξης του εμβολιασμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το Σωματείο Εργαζομένων πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας με αίτημα προς την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας την ενίσχυση και περαιτέρω στελέχωση του νοσοκομείου. Βεβαίως εγκρίνουμε, προτρέπουμε για τον εμβολιασμό από τη μία, αλλά από την άλλη συνεχίζουμε τον αγώνα για να έχουμε όπλα στα χέρια μας για να δοθεί νικηφόρα αυτή η μάχη. Γιατί μόνο με την αισιοδοξία, μόνο με την αυτοθυσία των υγειονομικών, χωρίς όμως τις αναγκαίες προϋποθέσεις που σας ανέφερα, αυτή η μάχη δεν θα μπορεί να δοθεί ολοκληρωμένα.